Η Χρυσάνθη και ο Άγγελος, ο Άγγελος και η Χρυσάνθη. Σήμερα ήταν η καλύτερη σας φορά. Οτιδήποτε κάνατε ήταν μελετημένο. Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Γνώρισα πολλούς φίλους και θα περάσω πολύ ωραία. Εγώ το dancing το βλέπω σαν μια εμπειρία που θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε στο χορό. Κάναμε πολλούς φίλους και διασκεδάσαμε. Οι φίλοι μας λένε τα καλύτερα και μας υποστηρίζουν στο παραπάνω live. Αν είχατε ένα όμορφο λουλούδι, σε ποιον από τους τρεις κριτές θα το δίνατε και γιατί? Εγώ θα το δίνω στην κυρία Αναστασία, γιατί πιστεύω πως είναι πολύ καλή σε εμάς και είναι η χορεύτρια και μπορεί να καταλάβει το βαθμό της δυσκολίας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πω πω, δύσκολες χορογραφίες. Θα το φορέσει. Καταταγή πάλι. Γεια σας παιδιά. Οργώσατε τη σκηνή. Και καθόλου εύκολο δεν ήταν αυτό που μας παρουσιάσατε. Μα καθόλου εύκολο. Πάρα πολύ ωραία χορογραφία. Συγχαρητήρια. Ο Δημήτρης, έτσι. Δημήτρης, μπράβο, ναι, συγγνώμη, ξέχασα το όνομα. Είχε πάρα πολλά πράγματα, ήταν γεμάτη χορογραφία. Από ακροβατικά, από βήματα, από breakdance, από τηλεκατευθυνόμενα. Ναι, ήταν γεμάτη, την καταφέρατε στο έπακρον. Είστε ένα πάρα πολύ ταλαντούχο ζευγάρι, έχετε δέσει απίστευτα μαζί. Σας ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Θέλω όμως μία χάρη. Από τον Άγγελο πιο πολύ. Λίγο πιο γρήγορος. Λίγο, μία τρίχα. Μία τρίχα. Κατάλληλα ήταν εξαιρετική και Είστε. Περιμένω να δω και τις υπόλοιπες χορογραφίες σας, ναι, που είναι τόσο ευρηματικές. Για να ακούσουμε και τον Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Καλά, όμως. Βασικά ήθελα να σχολιάσω ότι είμαι περήφανος για τη χορογραφία και ο τρόπο που την εκτελέσα. Και ο βαθμός δυσκολίας ο οποίος είχε η χορογραφία ήταν για επαγγελματίες. Πραγματικά. Φάνηκε. Αυτό σχολιάσαμε κι εμείς. Φάνηκε. Κωνσταντίνε. Άγγελε, βάλε το τζόκι. Βάλε το τζόκι. Το να μιλήσετε σαν. Γιατί ρε παιδιά, να μιλήσετε σαν ίση. Μου θυμήθηκα τα χρόνια που ήμουν στο στρατό, στην στρατονομία. Ήταν η καλύτερη σας φορά. Δεν έχω ξαναδεί τόσο δύσκολη χορογραφία από παιδιά της ηλικίας σας. Εξαιρετικός συγχρονισμός, εξαιρετικά ακροβατικά, εξαιρετικό breakdance, hip-hop, μια ποικιλία η οποία δεν σύγχυσε. Δεν είπαμε Παναγία μου και αυτό και το άλλο και το άλλο. Ήταν όλα τόσο αρμονικά δεμένα και τόσο
όσο και όπως έπρεπε, που είμαι πάρα πολύ περήφανος που ήσασταν εδώ. Άγγελε, θα γίνεις πολύ μεγάλος χορευτής αν συνεχίσεις έτσι. Αλήθεια στο λέω, είμαι πάρα πολύ περήφανος για σας, πραγματικά. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Και εγώ έχω να πω τα καλύτερα. Παιδιά, είσαστε και οι δύο εξαιρετικοί. Δηλαδή, φοβερή ενέργεια, φοβερές κινήσεις, φοβερή ευληγησία και τα ακροβατικά που κάνατε και οι δύο. Χρυσάνθη, είσαι δύναμη. Άγγελε, είσαι δυναμίτης. Είστε και οι δύο πάρα πολύ καλοί. Ευχαριστώ. Και Χρυσάνθη, μόνο μία χάρη. Όταν τελειώνετε τη χορογραφία, θα αρπάζεις τον Άγγελο και θα τον καρκαλιάς αυτό που λέμε στα κυπριακά. Για να μας χαμογελά. Να αποκτήσει και αυτό το λαμπερό σου χαμόγελο. Θα τον καρκαλιάς. Μα έχει τόσο ωραίο χαμόγελο, δεν το βλέπεις. Τι ωραία που χαμογελά. Μόνο αυτό. Μπράβο σας. Ένας Λεβέντης. Άντε, βαθμολογία. Βαθμολογία. Μα τι είναι, Κωνσταντίνε μου, να σε διακόπτω, τι μιλάτε για να δω. Να το... Θα λες βαθμολογία μόνος σου. Πότε θα τελειώνεις, θα δίνεις τη βαθμολογία. Μα πάμε μόνος να παίρνει... Τι, αλφασίν. Συγγνώμη, ναι ρε, αλφασίν. Αλφασίν. Και για τη Χρυσάνθη και για τον Άγγελο, αλφασίν. Ωραία. Αναστασία, αλφασίν. Ωραία. Ευχαριστούμε. Είμαι αρκετά γρήγορη. Μπράβο, παιδιά.